Είχε κόσμο, βοήθησαν 2-3 άνθρωποι εκεί πέρα και το παιδί. Βοήθησαν, δηλαδή ανοίξαν το στόμα του σκύλου για να βγάλουν το παιδί. Ναι, ανοίξαν το στόμα. Ανοίξαν το στόμα γιατί αυτά τα σκυλιά ξέρουμε ότι δεν ανοίγουν το στόμα. Είναι τέτοια, η φύση του σκυλιού είναι επιθετική που τα κρατάει. Επίθεση από δεσποζόμενο ζώο δέχθηκε 10χρονος μαθητής δημοτικού σχολείου στο τοπικό διαμέρισμα του Λευκών Ασερών. Η επίθεση σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής, όταν το παιδί περνούσε έξω από το σπίτι της ιδιοκτήτριας του σκύλου, η οποία άνοιξε την πόρτα να χαιρετήσει κάποιον, με αποτέλεσμα το σκυλί να ορμήξει πάνω στο μικρό παιδί. Πήγαινα σε ένα φίλο μου και ήταν εκείνη την ώρα αυτή η κυρία άνοιγε την πόρτα για να χαιρετήσει κάποιο συγγενή της. Και εκείνη την ώρα βγήκε το σκυλί και όρμηξε πάνω μου. Εσύ κατάλαβες ότι θα σου ορμήξει? Κάτι κατάλαβα και άρχισα να τρέχω, αλλά μετά με έριξε κάτω και δάγκωσε το πόδι μου. Οπότε μετά ήρθε κόσμος για να σε σώσουν, έτσι? Ναι, ήταν αρκετά άτομα, 4-5, και προσπαθούσαν για αρκετή ώρα να πάρουν το σκυλί από πάνω μου, στο τέλος τα κατάφεραν. Φοβήθηκες εκείνη την ώρα? Τρόμαξες, πώς ήσουν? Από το φόβο μου δεν ένιωθα κάτι, αλλά μετά όσο περνούσε η ώρα άρχισε να πονάει όλο και περισσότερο. Οπότε εκείνη την ώρα φοβόσουν πάρα πολύ, Ναι. Ότι κάτι τι θα γίνει, αν θα μπορέσει να ξεφύγεις από το σκύλο. Ναι, μετά πήγα και το είπα στη μαμά μου και με πήγε στο νοσοκομείο. Και τώρα φοβάσαι να βγεις έξω μόνος? Ναι, σίγουρα, γιατί άμα ξαναγίνει κάτι τέτοιο και δεν έχει πολλά, δεν έχει άτομα, τι θα κάνω? Το σκυλί τον δάγκωσε στα πόδια προκαλώντας του εκτεταμένα τραύματα. Ο μικρός πήγε κατευθείαν στο νοσοκομείο, ώστε οι γιατροί να περιποιηθούν τα τραύματά του, χωρίς ωστόσο να του κάνουν ράματα. Κάναν την πρώτη ημέρα καθαρισμό. Σήμερα πάλι το πρωί πήγαμε. Για 10-15 μέρες θα πηγαίνουμε, ανά 2 μέρες να γίνεται ο καθαρισμός του παιδιού. Δεν μπορεί να γίνει ράμα, γιατί φοβούνται μήπως έχει μικρόβιο το σκυλί. Όλα τα σκυλιά έχουν μικρόβιο στο στόμα. Οπότε το αφήνουν ανοιχτό και... Μένει ανοιχτό, μένει σημάδι στο πόδι. Τα 3 σκισίματα που έχει στο πόδι μένουν σημάδι, δεν γίνονται καλά. Και θα πηγαίνουμε για 10-15 μέρες να δούμε τι μπορεί να γίνει με το πόδι. Μήπως μολυνθεί, το φοβόμαστε και αυτό, το προσέχουν πάρα πολλοί σαν γονείς. Ο μικρός πώς είναι, τρόμαξε πάρα πολύ, τι σας είπε? Ενώ έχει μεγάλη αγάπη στα σκυλιά και 2 χρόνια μου λέει θέλω σκυλί. Τώρα έχει να φοβάται, λέει εντάξει να μεγαλώσω λίγο, να δω. Και το μεγάλο κακό σαν παιδική ηλικία πια φοβάται να βγει έξω να παίξει με τους φίλους του. Αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε ή εγώ ή η σύζυγος με το αυτοκίνητο στους φίλους του και παίζουμε μέσα στη γειτονιά. Δυστυχώς, όπως υποστηρίζει ο πατέρας του παιδιού, το συγκεκριμένο περιστατικό δεν ήταν και το μοναδικό από το συγκεκριμένο σκυλί ράτσα Pitbull. Η διοκτήτρια σε κατάθεση είπε ότι το έχω για να με φυλάει. Όταν την ρώτησα για αστυνομική, γιατί το έχει φήμητρο, φοβάμαι, λέει για κλέφτες και τέτοια. Άτυχη στιγμή, θα το πω. Πολύ μικρή άτυχη για μένα είναι. Δεν ήταν όμως η πρώτη φορά που συνέβη κάτι? Έχω ακούσει ότι έχει γίνει 3-4 φορές στο χωριό. Έχει δαγκώσει γυναίκα και άλλα παιδιά έχει δαγκώσει. Αλλά δεν κάνανε επίσημη καταγγελία για να καταγραφεί. Από όσο ξέρω, κανένας δεν έχει μιλήσει. Έπρεπε να φτάσει ο κόμπος στο χτένι που λέει και το ρητό. Για να φτάσουμε στο αμήν, να προχωρήσω εγώ σε νομικές διαδικασίες. Για να μην γίνει άλλο κακό σε κάποιο άλλο παιδί στο χωριό. Το πιο βασικό είναι ναι, για κάποιο άλλο παιδί, μήπως γίνει πολύ μεγαλύτερο κακό. Γιατί ένα μωρό δεν μπορεί να μηνθεί ενάντια σε ένα τέτοιο σκυλί που είναι τόσο επιθετικό. Οι γονείς του παιδιού θα κινηθούν νομικά εναντίον της ιδιοκτήτριας του Pitbull, ενώ ήδη έχουν ενημερωθεί και οι κάτοικοι του χωριού για να είναι πιο προσεκτικοί. Το σκυλί το συγκεκριμένο είναι δεσποζόμενο και μάλιστα είναι το 3ο συμβάν που γίνεται με το συγκεκριμένο σκυλί. Απλά τα προηγούμενα 2 δεν κάνανε κάποια καταγγελία, ναι. Από ό,τι γνωρίζω, οι γονείς του παιδιού θα κινηθούν νομικά και θεωρώ ότι είναι το σωστό, γιατί μετά από ένα σκηνικό 2 θεωρώ πλέον σωστό να κινηθούν νομικά. Αυτό το σκυλί τι έγινε, βγήκε έξω από την αυλή, δεν ήταν δεμένο? Αυτό το σκυλί από όσο ξέρω ήταν ελεύθερο. Με αποτέλεσμα να επιτεθεί στο παιδάκι. Πέρασε δηλαδή την αυλή, πήδηξε. Πέρασε την αυλή, δεν ξέρω καν αν ήταν δεμένο μέσα στην αυλή. Το θέμα ήταν ότι βρέθηκε λυμένο στο χωριό και από όσο ξέρω μακριά από το σπίτι του ιδιοκτήτη. Ήδη έχουμε μεγάλο πρόβλημα στο Λευκώνα με τα δέσποτα. Έχουμε ενημερώσει και το Δήμο. Δυστυχώς το κοινοκομείο είναι γεμάτο. Ελπίζω με τη νέα χρονιά ο Δήμος να βρει μία λύση. Γιατί υπάρχουν πολλοί κάτοικοι φοβισμένοι.
Βέβαια, οι φιλοζωικές είναι κοντά στα αδέσποτα με το θέμα της στήρωσης και της προστασίας των αδέσποτων. Αυτό όμως δεν είναι μια λύση που ικανοποιεί τους κατοίκους του Λευκώνα.